δειγματοληψίες. Λοιπόν, πάμε, ευχαριστούμε Σωτηρούλα, πάμε στη Λάρνακα για να ολοκληρώσουμε στο Σταύρο Χατζησάβα. Σταύρο, καλημέρα, απολογούμαστε για την καθυστέρηση. Καλημέρα, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί, χθες, ανακριτές του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας πραγματοποίησαν πολλή ώρες έρευνες στην επαρχία μας μετά από εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων στη βάση στοιχείων που προέκυψαν από ανακρίσεις και έρευνες των τελευταίων μηνών και γινόταν αναφορά στο πόρισμα καλογύρου για τα χρυσά διαβατήρια. Να πούμε, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, πως οι ανακριτές πραγματοποίησαν έρευνες σε γραφεία και άλλα υποστατικά στη Λάρνακα, αφού το πόρισμα καλογύρου διαπίστωνε πιθανές ποινικές ευθύνες για 7 άτομα. Μάλιστα, ενδέχεται να προκύψουν και εντάλματα σύλληψης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το μαρτυρικό υλικό που θα συγκεντρώσει η αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των ερευνών θα τεθούν δικηγορικά, λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, αλλά και οικίες υπόπτων προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Να αναφέρουμε ότι από τις έρευνες των ανακριτών αναμένεται να παραληφθούν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις και μαρτυρικό υλικό στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης. Να αλλάξουμε θέμα από το μέτωπο του κορονοϊού. Σταύρο, να πούμε ότι στη Λάρνακα σήμερα θα διεξαχθούν δειγματοληψίες με την μέθοδο, την ταχεία ανίχνευση αντιγόνου. Είναι σε 5 σημεία, στο χώρο στάθμευσης Αγίου Γεωργίου Κοντού, στο συσκευαστήριο Πατατών, στο χώρο στάθμευσης Οικονομίδη, στο δημοτικό Μέγαρο Αθιένους. Όλα αυτά τα σημεία που έχω προαναφέρει, δειγματοληψίες, θα διενεργούνται από τις 8:30 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα, ενώ στο πνευματικό κέντρο Αγίου Σάββα στα Λιβάδια από τις 8:30 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Να αναφέρουμε ότι χθες διενεργήθηκαν 1050 εξετάσεις και εντοπίστηκαν 60 θετικά αποτελέσματα. Ο δείχτης θετικότητας, το ποσοστό στην επαρχία μας, ανήλθε στο 5,71% και είναι το μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Κύπρο. Τέλος, να πω ότι από τις 16 Νοεμβρίου, ημέρα έναρξης των γρήγορων τεστ, μέχρι χθες διενεργήθηκαν 34.556 εξετάσεις και εντοπίστηκαν 1.116 θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,